τον κόσμο. Και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό άμβονα. Ραδιοφωνικό άμβονας είναι η υπηρεσία της Αρχιεπισκοπής Περιφέρειας με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Οπιδοφόρου. Κλήροι της Αρχιεπισκοπής Περιφέρειας θα παρουσιάζουν πνευματικά θέματα με βάση τα Ιερά Γράμματα, τις εορτές του Αγίους, ύμνους και ακολουθίες της προσεχούς Κυριακής Θείας Λειτουργίας. Με την υποστήριξη του πρωτοσύγγελου της Αρχιεπισκοπής Περιφέρειας Πάτερ Ηλίας Βίλης, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε πολλούς ελληνόφωνους κληρικούς, μερικούς γεννημένους στην Ελλάδα, άλλοι πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς που επιθυμούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και την Ορθόδοξη πίστη σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που συνοντίζουν στο Last FM. Το πρόγραμμα αυτό είναι οργανισμένο από μένα, ο πατήρ Ιωάννης Λαρδάς, από το Αρχάγγελο Μιχαήλ του Port Washington, και αυτή η προσπάθεια δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την γενεοφροσύνη του ιδιοκτήτη του Ελλάς FM, Νικολάου Φίλα, και τον ήρωα του σταθμού, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σήμερα έχουμε την ευλογία να έχουμε στον αέρα τον Πάτερ Νικηφόρο Φακινός, ο οποίος είναι και ο υπογραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ξέχασα να αναφέρω με αυτό το τίτλο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στα θέματα από την Θεία Λειτουργία της ερχόμενης Κυριακής, που είναι το θαύμα του Ιησού όταν ανέστησε το μοναχογιό των Χείρων από τους νεκρούς, η ιστορία του Αγίου Θωμά, και σήμερα και θα κάνουμε ένα χρόνια πολλά για αυτοί που εορτάζονται ο Άγιος Διονύσιος, που και μερικές σπουδαίες και νέες πληροφορίες για το κτίριο του νέου γεροκομείου του Αγίου Μιχαήλ στο Uniondale της Νέας Υόρκης, που είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο Hofstra, και να έχουμε χρόνο να ρίξουμε μια ματιά στα πολιτική του όρθρου. Πάτερ Φακινό, αφού ετοιμάστηκες να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο της ερχόμενης Κυριακής, το μικρόφωνο είναι δικό σας. Ευχαριστώ, πατέρα Ιωάννη, και θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νικοφύλλα, ο οποίος μας καλωσορίζει και δείχνει τη μεγαλοψυχία του, ώστε ο ραδιοσταθμός και τα ραδιοκύματα του Ελλάς FM να δώσουν έναν ραδιοφωνικό άμβονα για να ακουστεί ο λόγος του Κυρίου στα σπίτια σας, στις εργασίες σας, στα γραφεία σας, στα γεροκομεία μας, όπου υπάρχουν ψυχές Ορθοδόξων, ώστε να μεταλαμπαδευτεί το κάθε νάμα και τα ηθικά ιδανικά του Ευαγγελίου μας. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα σε όλους που γιορτάζουν, καθότι σήμερα είναι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, γιορτάζει και το δικαστικό σώμα, και έχουμε και τρεις δικαστικούς στο ανώτατα δικαστικά κλιμάκια, στο Νάσο, οι οποίοι σήμερα γιορτάζουν τον Πολύχο Άγιό τους, και να δώσουμε και καρδίας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Στίβ Ζερβούδη και στον κύριο Κώστα Αντωνόπουλο, που είναι η χορηγή αυτής της εκπομπής και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους ομοδόξους, τους ορθοδόξους, να ακούνε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και από το σπίτι τους ή όπου βρίσκονται το λόγο του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, λοιπόν, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου ευαγγελικά αναγνώσματα, και αναφέρεται στον πόνο μιας γυναίκας, μιας χείρας από το χωρίο της Ναΐν, η οποία έχει χάσει το γιο της, το παιδί της, το μονάκριβο, και είναι και χείρα, είναι μόνη στον κόσμο. Και βλέπουμε στην περικοπή του Ευαγγελικού Αναγνώσματος της Κυριακής ότι ο Χριστός μας δεν είναι αμέτωχος στον ανθρώπινο πόνο, ότι σε αντίθεση με τις θεότητες των ειδωλολατρών, από τους Ζωροάστρες, από τους Ρωμαίους, την αρχαία Ελλάδα, που
οι θεότητες δείχνουν μια απάθεια προς τον, δεν δείχνουν συμμετοχή, συμπάθεια στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Κύριος μας αλλάζει την πορεία του, πλησιάζει μια κηδεία, μια πομπή, επικίδιο, που χωρίς να ξέρει, χωρίς να γνωρίζει τους ανθρώπους, και ακουμπάει το φέρετρο. Βλέπει την πονεμένη γυναίκα και της λέει: ειδών αυτή ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή μη κλαίε. Να μην κλαίει. Είναι συνταρακτικό το να βλέπουμε τον Χριστό, που είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, να συμμετέχει στην καθημερινή μας κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τον έχει ακουμπήσει ο φόβος του θανάτου. Όλοι έχουμε χάσει αγαπημένα πρόσωπα, όλοι έχουμε χάσει ανθρώπους που αγαπήσαμε, που ήρθαν σε αυτή τη γη, πονέσανε, γελάσανε, κλάψανε και μας λείπουν. Και βλέποντας τον Χριστό να πλησιάζει και να μας λέει μη κλαίε, είμαι δίπλα σου, σ' αγαπώ, σε συμπονώ. Και προσελθόν ύψατο της σωρού. Βλέπετε ότι στην εβραϊκή παράδοση δεν θέλαν να ακουμπήσουν τον νεκρό. Ήταν κατημολυσμένο. Και ο Κύριος μας ύψατο της σωρού. Και εμείς τώρα κάνουμε κηδεία τώρα. Όποτε υπάρχουν κηδείες, βλέπουμε και τον ιερέα και το εκκλησίασμα και όλη η οικογένεια, όταν ψάλλει ο ψάλτης το δεύτερο τελευταίο ασπασμόν, να ακουμπάνε τον κεκοιμημένο ή την κεκοιμημένη. Και όχι μόνο να τον ακουμπάνε, να τον καταφυλούν, να του δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους. Και να λέμε δεύτερο τελευταίο ασπασμόν. Κύριος μας μας έδωσε αυτό το πρώτο παράδειγμα, ότι ακούμπησε το νέο. Του δίνει ζωή, τον ανασταίνει, πρωτοφανές, αλλά και το πιο βασικό είναι ότι όταν του λέει νεανίσκε, σύ λέγω εγέρθητη, δείχνει και υποδεικνύει ο Κύριος μας ότι είναι ο άρχον της ζωής. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ότι ο Κύριος μας έχει εξουσία να δώσει ζωή σε ένα άψυχο μέχρι εκείνη τη στιγμή σώμα. Που δείχνει ότι είναι και τέλειος Θεός. Δείχνει δηλαδή την ανθρωπιά του ο Κύριος μας, αλλά δείχνει και ότι είναι και τέλειος Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει ζωή σε ένα σώμα που κείται νεκρό. Και γι' αυτό το λόγο προκαλείται εντύπωση ο κόσμος, όλοι οι παριστάμενοι στην κηδεία αρχίζουν να μιλάν για αυτό το θεσπέσιο θαύμα και εξήλθεν ο λόγος ούτες εν όλη τη Ιουδαία περί αυτού και εν πάση τη περί χώρο. Αρχίζουν λοιπόν να μιλάνε για τον Κύριό μας, ο οποίος δείχνει την μεγαλοψυχία, την συμπόνια, την αγάπη και το πόσο είναι κοντά μας σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Ο Χριστός είναι δίπλα μας. Και όταν χαιρόμαστε και μας λέγει χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών υπολύσαν της ουρανής, και όταν πονάμε, μη κλαίε, μας δίνει κουράγιο. Πάτε, εύχομαι να πάρω μερικά τμήματα από αυτό το κήρυγμα που έχεις για χρήση για την δικό μου κήρυγμα αυτή την Κυριακή. Να ευχηθούμε στον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος σήμερα έχει την επέτειο 31 χρόνια ιερέας. Ήμασταν συμφοιτητές, πατέρα Ιωάννη, τότε που δεν είχαμε ακόμα γκρίζα. Ήμασταν νέοι στη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης και θυμάμαι την αγάπη που είχες από τα νεανικά σου χρόνια για τον Χριστό και για το Ευαγγέλιο. Να σε ευχηθούμε έτη πολλά στην υπηρεσία, ευδόκιμη υπηρεσία του Ευαγγελίου. Σε αγαπάμε όλοι, η ενορία σου, ο κόσμος μας, και σήμερα που ξεκίνησες την ημέρα με Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, ο οποίος είναι και δικός σου προστάτης εφόσον χειροτονήθηκε σας σήμερα, να ευχηθούμε. Να ξέρετε φυσικά ότι δεν, αν πάρετε τηλέφωνα κάποιους Διονύσιδες και σας πούνε εγώ δεν γιορτάζω σήμερα, γιορτάζω 17 Δεκεμβρίου, ισχύει αυτό. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι γιορτάζουν τον Άγιο Διονύσιο τον Εξακίνθου, και ιδίως από τα Ιόνια και από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
που έχει πάρει τεράστια φήμη, ο έτερος Άγιος Διονύσιος, ο οποίος έζησε και διέλαμψε ως επίσκοπος στην Αίγινα και φυσικά στη Ζάκυνθο, που βρίσκεται θεσαυρισμένο και το σκήνομά του. Αλλά σήμερα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος είναι και προστάτης του δικαστικού σώματος, και ήταν ο πρώτος ο οποίος άκουσε το κήρυγμα του Παύλου. Αλλά να ξέρετε ότι ο Άγιος Διονύσιος, πολύ λίγοι το γνωρίζουν, όταν ήταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, κοντά στο σημερινό Κάιρο, ήταν την πρώτη Μεγάλη Παρασκευή. Την στιγμή που σταυρώθηκε ο Κύριος, είδε τη συσκότηση του ουρανού και είπε το «Η Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν». Στα αρχαία ελληνικά «Η Θεός πάσχει ή το παν απόλυται». Θέλω να καταλάβουμε τι συνέβη εκείνη τη στιγμή και να το συναισθανθούμε. Δηλαδή, ο Χριστός τη στιγμή της σταυρώσεως γίνεται μια ολική έκλειψη του ηλίου, η οποία μάλιστα έχει διασταυρωθεί από τους αστροφυσικούς της εποχής μας με τους σύγχρονους υπολογισμούς, με τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, και ο Άγιος Διονύσιος εκείνη τη στιγμή είχε τη δική του προσωπική κλίση και συναισθάνθηκε ότι κάτι συμβαίνει συνταρακτικό. Όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος, ο Θεός είχε προσχεδιάσει την ημέρα που θα γεννιόταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να περάσει το άσπρο της Βηθλεέμ, που και αυτό έχουμε τις τεχνολογικές μεθόδους να γνωρίζουμε ποιο ουράνιο σώμα είναι, και την ημέρα που σταυρώνεται ο Κύριος μας και τη στιγμή εκείνη που αφήνει το Πνεύμα, τη Μεγάλη Παρασκευή, να γίνεται η συσκότηση από ώρας έκτης έως ενάτης. Τη στιγμή που εμείς κάνουμε και την αποκαθήλωση, Πατέρα Ιωάννη. Και δηλαδή προσχεδιάστηκε το σύμπαν με τέτοιο τρόπο ώστε τα ουράνια σώματα να έχουν τέτοια πορεία που και τη στιγμή της γέννησης και τη στιγμή της σταύρωσης να υπάρχει ένα αστροφυσικό φαινόμενο, για να έχουμε και εμείς την πεποίθηση, τη γνώση και την επίγνωση ότι αυτός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Άγιος Διονύσιος, ως επιστήμον που ήταν και δικαστικός, το αναγνώρισε αυτό και ακολούθησε τον Παύλο, και φυσικά ήταν ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Σκέψου πως η ψυχή του ήταν προετοιμασμένη όταν ανέβηκε ο Παύλος, ο Άγιος Παύλος, σε Άγιο Παραγίτη. Και όταν άκουσε το λόγο του, η Ελλάς με το πολιτισμό της, με την ιστορία της αιώνιας, αλλά με θρησκεία, ιδωλατρία, να γίνεται αυτή τη σύσκεψη και να είχαν το νου τους ανοιχτό να ακούνε κάτι καινούριο. Και η πρώτη έθνη να αλλάξει ολόκληρη κουλτούρα και θρησκεία με το Άγιο Κήρυκα που έκανε ο Άγιος Παύλος επάνω εκεί στην Πνίκα. Ναι. Πολύ, πολύ σωστά. Και ο Άγιος Διονύσιος μάλιστα είχε και ένα επιπλέον μεγάλο προσωπικό γεγονός, το οποίο του έδωσε το έναυσμα να κηρύξει το Ευαγγέλιο, το ότι γνώρισε την Παναγία. Και γύρισε πίσω, επέστρεψε στους Αθηναίους και μίλησε για την Παναγία. Και μάλιστα είπε ότι η Παναγία ήταν η πιο εξαιρετική φυσιογνωμία που είχε γνωρίσει στη ζωή του. Και πήγε στα Ιεροσόλυμα, ταξίδεψε εκεί, τη συνάντησε και λέει το παραστιαστικό της, τα χαρακτηριστικά της, η όλη εμφάνισή της μαρτυρούν ότι είναι πράγματι μητέρα του Θεού, Θεοτόκος. Ναι. Και στην βυζαντινή εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκο βρίσκεται ο Άγιος Διονύσιος σαν αρχιερέας πίσω από το φέρετρο της Παναγίας. Και τώρα που μιλάμε λίγο πως από το σκοτία μας έδωσε ο Χριστός φως, και πως δεν είχε φόβο να αγγίξει τα ακάθατα, είναι και λίγο ευκαιρία να πούμε για τα σημερινά τι χριστιανικές ευθύνες έχουμε σαν κόσμο. Και ένα έργο που νομίζω
παρακολουθάει αυτά τα θέματα, να δώσουμε φως και ελπίδα. Είναι το καινούριο έργο του Ιεροκομείου, του Αρχάγγλου Μιχαήλ, που χτίστηκε, ιδρύθηκε 1950 στους Yonkers, και τώρα το κτίριο έχει γεράσει και δεν έχουν την άδεια να δίνω παραπάνω ποιήση, περιποίηση στους γεροντάδες που χειροτονεύουν με την υγεία τους. Τώρα έχουν κτίσει καινούριο στο Uniondale. Το κτίριο είναι 70% τελειωμένο και με λίγο παραπάνω προσπάθεια από τον κόσμο μπορούμε να έχουμε ένα φανταστικό καινούριο γεροκομείο που περιποιεί τους γεροντάδες μας με διαμερίσματα, ιδιαίτερα όταν είναι ελεύθεροι να ζουν μόνος τους, μέχρι να έχουν μεγάλη περιποίηση για τις ανάγκες που θα έχουν όταν η υγεία τους γίνονται πιο χειρότερο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, πατέρα Ιωάννη. Το γεροκομείο της Αρχιεπισκοπής, το St. Michael's Old Age Home, του Αγίου Μιχαήλ, είναι ένα μοναδικό ίδρυμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, τους ηλικιωμένους μας, να βρουν μια θαλπορή, μια αγκαλιά αγάπης και υποστήριξης σε ένα πιο πολύ σημαντικό στάδιο της ζωής τους. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι βρίσκονται μαζί και μοιράζονται την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την πίστη. Το γεροκομείο έχει ναό, έχουν ακολουθίες. Όλες οι ενορίες μας επισκέπτονται το γεροκομείο σε τακτά διαστήματα, η νεολαία. Δηλαδή δεν έχουν μόνο την οικογένειά τους και τα εγγονάκια τους και τα παιδιά τους να τους επισκέπτονται, αλλά με έναν πολύ όμορφο τρόπο έχουν γίνει όλες οι οικογένειές μας ανάδοχοι του εξαιρετικού αυτού έργου, και με αυτόν τον τρόπο και στα παιδιά μας διδάσκουμε κάτι, ότι θα έρθει και η στιγμή που όλοι μας θα γεράσουμε. Και ας δώσουμε κι εμείς στους ηλικιωμένους μας την αγάπη και την προσοχή που θα θέλανε και να δώσουν, θα θέλαμε να δώσουν και σε εμάς όταν έρθει αυτό το στάδιο στη ζωή μας, αν ευδοκίσουμε να φτάσουμε σε αυτά τα χρόνια. Είναι μεγάλη ευλογία που χτίζεται στο Νάσο, στην αρχιερευματική μας περιφέρεια, αυτό το θαυμάσιο έργο στο Uniondale. Θα βοηθηθούν πάρα πολλοί Έλληνες και θα μπορέσουμε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου να ανοίξουμε σύντομα τις πόρτες για να υποδεχτούμε τους ηλικιωμένους μας με αγάπη και με όλη μας την προσοχή. Γιατί κοντεύουμε και εμείς, πάτε, να φτάσουμε. Πλησιάζω τα χρόνια. Από Ικαρία, όχι, θα καθυστερεύω λίγο εγώ πιο πολύ. Η Ικαρία είναι γνωστή για τους υπεραιωνόβιους και ο πατήρ Ιωάννης έχει το καλό ότι είναι και από την Ικαρία και έχει και πρεσβυτέρα από Τυχείο. Οπότε σίγουρα θα σε προσέχει η καλή πρεσβυτέρα Ελένη, ώστε να έχεις πολλά χρόνια στην υπηρεσία του Κυρίου, και πάλι να σε ευχηθούμε. Ελλάς FM. Η εκπομπή ραδιοφωνικός άμβωνας της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προσφορά της οικογένειας του Στίβ Ζερβούδη και της οικογένειας του Κώστα Αντωνόπουλου. People come to Greece for a holiday. But let me ask you, is it really a holiday to jump from the highest cliff into deep waters, or to pick prickly fruit with bare hands? Shit! Washing food in seawater? Eating in a barn? Drinking 42% alcohol? Holding tight for strangers?
Let me answer. No. Coming to Greece isn't really a holiday. It's so much more. FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us. Μιλήσουμε για το Άγιο Διονύσιος, αλλά και αυτή την ερχόμενη Κυριακή εορτάζει και ο Άγιος Θωμάς, ο Απόστολος, 6 Οκτωβρίου. Τον έχουμε πιο πολύ για την Κυριακή μετά το Πάσχα, αλλά η μέρα που ματήρηκε ο Άγιος ήταν η 6 Οκτωβρίου και θα μιλήσουμε λίγο για τον βίο του. Ο Μέγας Απόστολος Θωμάς πουλήθηκε από το Κύριο στον έμπορο Αμβάνη ως δούλος, με εξωτερικές γνώσεις οικοδομικής. Ο έμπορος τον πήρε στην Ινδία και τον παρουσίασε τον βασιλιά, όποιος τον ρώτησε για την τέχνη του. Ο Θωμάς τον διαβεβαίωσε ότι είναι κορυφαίος στην οικοδομική τέχνη και ανέφερε για αυτήν πολλά. Κρίνοντας από το λόγιο του, όσοι τον άκουσαν πίστεψαν ότι είναι μεγάλος τεχνίτης. Γι' αυτό και ο βασιλιάς τον εμπιστεύτηκε πάρα πολλά χρήματα για να κτουντήσει σε κάποιον τόπο ανάκτορα. Πήρε εκείνος τα πολλά αυτά χρήματα και τα σκόρπισε σε όσους είχαν ανάγκη. Μετά από κάποιο διάστημα, ο βασιλιάς έστειλε να επιθεωρήσουν τις οικοδομές και έμεθω από τους αποσταμένους ότι ο Θωμάς ούτε καν άρχισε το κτίσιμο, αλλά και τα χρήματα που πήρε τα σκόρπισε στους φτωχούς. Άνεψε τότε από θυμό και πρόσεξε να φέρουν το Απόστολο δεμένο πιστάγωνα. Αμέσως οδήγησαν τον Θωμά μπροστά του και ο βασιλιάς τον ρώτησε «Πού έκτισε το παλάτι?» «Ναι», απάντησε, «και είναι πολύ όμορφο. Να πάω να το δω», είπε τότε ο βασιλιάς. «Σε αυτή την ζωή», απάντησε ο Απόστολος, «είναι αδύνατο να το δεις. Όταν όμως φύγεις από τον εδώ κόσμο, θα το δεις και θα τον παραλάβεις όπως επιθυμείς, με πολλά χαρά». Τα λόγια αυτά ο βασιλιάς Γουναδοφόρος, έτσι λεγόταν, τα θεώρησε κοροϊδευτικά και όχι αληθινά. Και βλέποντας ότι ο Θωμάς δεν είχε τίποτε και επομένως ήταν αδύνατο να επιστρέψει τα χρήματα, τον κατεδίκασε σε θάνατο άγριο, σαν το θυμό του, να τον γράδουν δηλαδή και να τον ρίξουν στην φωτιά. Αλλά ο Θεός που όλα τα κάνει και τα αλλάζει, σύμφωνα με το θέλημά του, πρόλαβε στέλνοντας θανατηφόρο πλήγμα στο Γάδ, τον αδερφό του βασιλιά. Γουναδοφόρο, καθώς δηλαδή αυτός ο Γάδ λυπήθηκε πιο πολύ και από τον αδερφό του, τον βασιλιά, για την ματέωση του παλατιού και σφάγισε από θυμό εναντίον του δήθεν απατέωνα και παρακινούσε τον αδερφό του να τυχάνει την τιμωρία. Έπεθε από πληξία και ο θάνατος τον ακύρωσε τον θάνατο του Αποστόλου, γιατί τον ξέχασαν μπροστά στη μεγάλη συμφορά και ασχολούνταν με την κηδεία του νεκρού. Όμως ο Θεός, που δεν θέλει το θάνατο του αματωλού αλλά την επιστροφή και την ζωή του, πόσο μεγάλο θαύμα έκανε και εδώ. Οι άγγελοι που παρέλευαν τότε την ψυχή του Γάδ τις έδειχναν στον ουρανόν της αιώνιος κατοικίας, όσαν θα σωθούν, και ψυχή κατηγορητευμένη από την ομορφιά και το μεγαλείο και την άσκρητη λαμπρότητα μιας από αυτές, παρακαλούσε τους συνοδούς της να την δώσουν για κατοικία ένα από τα μικρότερα δωμάτια της. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν, λέγοντας ότι αυτή ανήκει στον αδερφό του Γοναδαφόρο, και του την οικοδόμησε ο Θωμάς ο ξένος. Η ψυχή, ακούοντας αυτά,
πιο θερμά τους παρακάλεσε να την αφήσουν και να πάει και να την αγοράσει από τον αδελφό του. Τι έγινε λοιπόν τότε? Ευδόκησε ο Θεός που με το νεύμα του όλα γίνονται, να γυρίσει η ψυχή του ανθρώπου πάλι στο σώμα, ώστε με την Ανάστασή του να λυτρώσει τον Απόστολο και σύγχρονος να χαρίσει την σωτηρία με πολλές ψυχές. Καθώς λοιπόν η υπεύθυνη για την κηδεία Σαββάνωνον, το σώμα του Γάρ, αισθάνθηκε ξαφνικά ότι το άψυχο σώμα ζωντάνεψε. Κατάπληκτη έτρεξαν και ανέφεραν το γεγονός στο Κουναθαφόρο. Εκθαμβώς ο βασιλιάς έτρεξε στον αδελφό του και εκείνος, ότου θαύματος, σαν να ξύπνησε από ύπνο, άνοιξε τα χείλη που είχε σφραγίσει ο θάνατος και τον παρακούλουσε λέγοντας: «Σε παρακαλώ αδελφέ, πούλησε με το παλάτι που είχες στον ουρανόν εκείνη που σου έκτισε ο χριστιανός Θωμάς». Ο βασιλιάς καλοσκέφτηκε τα λόγια αυτά και κατάλαβε ότι ο Θωμάς είναι Απόστολος Θεού και ότι ο Θεός που αυτός κηρύττει είναι αληθινός και φιλάνθρωπος. Φωτίστηκε λοιπόν με το λαμπρό φως της πίστεως και αποκρίθηκε τον αδελφό του: «Δεν μπορώ, αδελφέ, να σας δώσω εκείνο το κτήμα που δεν είναι εύκολο να τον ξανααποκτήσω. Θα πάω καλύτερα να παραλάβω ο ίδιος. Θα σου διαθέσω όμως τον τεχνίτη του που με θεία πρόνοια ζει ακόμη και εκείνος θα σου κτίσει ένα παρόμοιο». Και αμέσως πρόσταξε να βγάλουν τον Θωμά από την φυλακή και τα δεσμά και να τον φέρουν, και μπροστά σε όλους έπεσαν στα πόδια του. Αυτός ο αδελφός του τον παρακολούσαν να τους συγχωρήσει τα αμάτημα που έκανε χωρίς να ξέρουν και να τους μιλήσει για το Θεό που αγνοούσαν και για τα προστάγματά του, ώστε από εκείνη και πέρα να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του και να κερδίσουν τα αόρατα και αιώνια αγαθά, το οποίο το Γάρ είχε κιόλας αξιωθεί να δει ως συμβολικές παραστάσεις. Όταν τα άκουσε αυτά, το Απόστολος έμεινε κατάπληκτος από το βάθος της θείας πρόνοιας και ευχαρίστησε όπως έπρεπε τον Θεό. Έπειτα προσευχήθηκε και αυτός, τους κατήχησε και τους βάπτισε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, και από τους υπόλοιπους Ινδούς του πίστεψαν από το γεγονός αυτό βάφτισε ανερίθμητα πλήθη. Και έτσι οι χριστιανοί που βρίσκονται στην Ινδία έχουν τον πρώτο δεσπότη τους, ο Απόστολος Θωμά. Ναι, και ευχαριστούμε για την περιληπτική και πολύ συνοπτική και όμορφη παρουσίαση του βίου του Αγίου Δόξου Αποστόλου Θωμά. Γιατί σήμερα την ξέρω πολύ γιορτάζεται την Κυριακή μετά το Πάσχα. Η ημέρα όμως του εορτασμού των Αγίων μας είναι κυρίως η ημέρα του μαρτυρίου τους, που είναι αυτή την Κυριακή, για τον Άγιο Θωμά. Και να θυμάστε μια φράση: όποτε κάποιος δυσπιστεί, του λέμε «είσαι άπιστος Θωμάς». Και είναι άδικη αυτή η φράση. Και ακόμα και στα αγγλικά, the doubting Thomas, είναι μια άδικη φράση. Όντως, δεν ήταν άπιστος, ήταν δυσπίστος. Δηλαδή, ζήτησε να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι χρειάζονται επαλήθευση. Καμιά φορά οι ψυχολόγοι έχουν και μια ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο. Όταν κάποιο γεγονός είναι πάρα πολύ ευχάριστο και χαρούμενο, ο άνθρωπος να μην το πιστεύει. Γυρνάτε στο σπίτι και λέτε στη σύζυγο: «έπιασα το λαχείο». Η πρώτη αντίδραση θα είναι: «αποκλείεται, με κοροϊδεύεις». Εκείνη τη στιγμή, όταν οι Απόστολοι είπαν στον Άγιο Θωμά ότι είδαν τον Κύριο και ήρθε και τους είδε και τους ευλόγησε και τους είπε «το χαίρετε», εκείνος δεν πίστεψε. Και όταν επέστρεψε ο Ιησούς και του είπε να έρθει όδε και να βάλει τη χείρα του επί την πλευρά αυτού, το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων, ο Άγιος Θωμάς τι έκανε?
έπεσε στα γόνατα και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και από όλους τους Αποστόλους ήταν εκείνος που πήγε τη μεγαλύτερη απόσταση για να κηρύξει τον Κύριό μας, τον Χριστό μας, σταυρωμένο και αναστημένο, και να φτάσει μέχρι το πέρας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, να το ξεπεράσει και να φτάσει στην Ινδία. Γι' αυτό λοιπόν να τον έχουμε όχι ως πρότυπο απιστίας, αλλά ως πρότυπο πίστεως τον Άγιο Θωμά. Διέσχισε ερήμους, βουνά, ποτάμια, αντίξωε συνθήκες, μαρτύρησε, πέθανε για τον Χριστό, και αυτά, αν μη τι άλλο, είναι πασιφανέστατα παραδείγματα και ποδείγματα πίστης, αυταπάρνησης και χριστιανικής ομολογίας. Και όχι μόνο δεν ήταν άπιστος, ήταν πλέον από τους πιο πιστούς Αποστόλους. Μάλιστα, σε άλλη μια έκφραση του Ευαγγελίου, ήταν έτοιμος να πεθάνει για τον Χριστό. Και το είπε κιόλας. Ο Άγιος Θωμάς, λοιπόν, να τον έχουμε πρότυπο πίστεως, ίνδαλμα και για όλους τους χριστιανούς, πίστεως και ομολογίας χριστιανικής. Και όταν μαρτύρησε, τον διατρυπήσουνε στα πέντε σημεία που άγγιξε το σώμα του Χριστού, τα χέρια, έτσι, και τα πόδια και την πλευρά του. Ωραία, Πάτερ Νικηφόρος, είσαι τόσο εξωτερικός ιερεύς, και εύχομαι να έχω σαν στήθο φίλο, σαν το Άγιο Ιωάννη του Θεολόγου. Μακάρι. Και να έχουμε ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τμήμα της ακολουθίας, της ωραίας ακολουθίας που έχουμε στην Εκκλησία μας, στην Ορθόδοξη πίστη. Κάτι που δεν το γνωρίζουν πολύ, δεν έρχονται στην ώρα της Θείας Λειτουργίας που γίνεται ο όρθρος, που είναι η ακολουθία πριν της Θείας Λειτουργίας. Ακούμε, η πρώτη ύμνη που ακούμε είναι τα πολιτίκια, και θα παίξουμε το πολιτίκιο της ερχόμενης Κυριακής, το πλάγιο του Δευτέρου. Είναι το έκτο πολιτίκιο από τα οκτώ. Και να εξηγήσουμε λίγο τι είναι πολιτίκιο και για ποιο λόγο βρίσκεται στην αρχή του όρθρου. Αγγελική δύναμη σε πίτω μνήμα σου, και οι φυλασσόντες απενεκρώθησαν, και ήσταε το Μαρία εντότα σκύλευσαν στον Άδη, μη πειραστείς υπ' αυτού, υπήντησαν στη Παρθένο, δωρούμενος στη ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα. Η ακολουθία του όρθρου είναι μια εξαιρετική ακολουθία, και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία προσωπική. Όταν ξεκίνησα να βιώνω ως νέος στην Αθήνα την Ορθόδοξη πίστη, και πήγαινα από νωρίς, στην Ελλάδα είναι νωρίς ο όρθρος σε όλες τις εκκλησίες, ήταν η καλύτερη στιγμή της εβδομάδας για μένα. Και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πιστεύω ότι όταν αφιερώσουμε αυτή την επιπλέον ώρα να είμαστε νωρίς την Κυριακή ή στις ακολουθίες που είναι εορτάσιμες ημέρες, ημέρες Αγίων, δεσποτικές, θεμητορικές εορτές και το καθεξής, και είμαστε νωρίς και ακούσουμε όλα τα υμνογραφήματα και όλα τα τροπάρια, τότε κατανοούμε και το μέγεθος και τη θεολογική σημαντικότητα της κάθε εορτής. Η Θεία Λειτουργία επί το πολύ είναι τα ίδια λόγια κάθε Κυριακή, αλλάζουν τα πολιτίκια και το Ευαγγέλιο, το ανάγνωσμα του Αποστόλου,
και μερικά άλλα, το κοινωνικό, λίγα πράγματα αλλάζουν. Τα πιο πολλά είναι τα ίδια. Στον όρθρο κατανοούμε το μήνυμα της ημέρας ακόμη περισσότερο, διότι εμβαθύνεται μέσα από τα τροπάρια. Κάθε Κυριακή και κάθε Θεία Λειτουργία ξεκινάει ο όρθρος, εκτός από τη διακαινήσιμο φυσικά, με τον εξάψαλμο. Και είναι η στιγμή που ο ιερέας διαβάζει τις ευχές του όρθρου, ο ψάλτης λέει τα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη και αμέσως μετά έχουμε τα ειρηνικά, τις αιτήσεις, και ακολουθεί αμέσως μετά το απολυτίκιο της ημέρας. Τις Κυριακές είναι αναστάσιμο, όπως σήμερα που βάλαμε τις επόμενες Κυριακές στο Αγγελική Δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και είναι ένα μήνυμα αναστάσιμο. Δείχνει κάθε εβδομάδα το γεγονός της Αναστάσεως μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, και αυτό το πρίσμα μας κάνει και εμείς και εμάς συμμέτοχους στο μέγιστο αυτό γεγονός, το σωτηριώδης γεγονός της Αναστάσεως. Σκύλευσα στον Άδη, μη πειραστείς επ' αυτού, υπήντησα στην Παρθένο, δωρούμενο στη ζωή. Αυτή η δωρεά της ζωής, το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να ζητήσουμε είναι ζωή. Ρωτήστε έναν άνθρωπο ποιο δώρο θέλει, και ο πιο πλούσιος μεγιστάνας θα σου πει θέλει χρόνο. Όλα τα άλλα, τα δώρα, ξεφτίζουνε, γκρεμίζουνε, χαλάνε. Το μόνο δώρο το οποίο είναι αναπλήρωτο είναι η ζωή, είναι ο χρόνος. Και ο Χριστός μας δίνει το άχρονο, μας δίνει την αιωνιότητα. Και αυτό γιορτάζουμε κάθε Κυριακή που είναι Αναστάσιμη μέρα. Και ξεκινάμε λοιπόν αμέσως μετά τα ειρηνικά, με τα Αναστάσιμα πολιτικία, αν έχει κάποιον Άγιο η ημέρα. Λέμε και τα πολιτικία του Αγίου της ημέρας, τα Θεοτοκείο, και μετά τα καθίσματα. Στα καθίσματα δίδεται η δυνατότητα στον ιερέα να διαβάσει τα ονόματα κατά την προσκομιδή όλων των ανθρώπων που χρειάζονται ιδιαίτερη μνήα και προσευχή. Και έχουμε πολλά ονόματα. Διαβάζεται φυσικά τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, ο οποίος είχε μία στίβα ονόματα κυτρινισμένα μέσα από τα χρόνια της ιεροσύνης του και δεν πέταγε ούτε ένα χαρτί με τα ονόματα που του δίνουν πιστοί του. Τα διαβάζουμε λοιπόν και βάζουμε κάθε ψυχείο μέσα στο Άγιο Δισκάριο, ώστε αργότερα να κενωθούν, να μπουν μαζί με το σώμα και το αίμα του Χριστού στο Άγιο Ποτήριο. Διαβάζουμε όλους σας, όσους χρειάζονται προσευχή, και ιδίως ξεκινάμε πάντα κάθε Κυριακή από τον Αρχιεπίσκοπό μας, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη λειτουργία, και μετά όλους τους κληρικούς, τους λαϊκούς, αυτούς που είναι στα νοσοκομεία, και όλους τους κεκοιμημένους. Λένε ο πιο δυναμικός τρόπος για προσευχή είναι να κάποιος να φτιάξει πρόσφορο και να προσφέρει με το πρόσφορο τα ονόματα της υγείας και αναπαύσεως. Και το πολιτίκιο είναι ο τίτλος του ύμνου, έρχεται γιατί είναι το τελευταίο ύμνο της απόλυσης του Εσπερινού και είναι πρώτη ύμνο του όρθρου. Έτσι. Και είναι κάτι που είχαμε συζήτηση σήμερα μετά την λειτουργία με τον ψάτη, που πρέπει να λέμε να μην πει στον κόσμο όρθρος 8.30 και τη λειτουργία 9.30, αλλά να λέμε ότι η ακολουθία αρχίσει 8.30 και να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι να έρθουν στην τη λειτουργία στην ώρα τους. Έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, της 10 Οκτωβρίου, θα είναι μεγάλη τιμή για το ραδιοφωνικό άμβονα. Ο ομιλητής θα είναι ο Σεβεσμιέτοτε Αθηναγόρος του Ναζιανού, και έχουμε ένα ωραίο κατάλογο ιερέων από τις αρχιεπισκοπείς περιφέρεια που θα προσφέρουν τις ομιλίες τους κάθε Πέμπτη στο ραδιοφωνικό άμβονα. Πάτε, τίποτα άλλο να πούμε? Έτσι, και στα λίγα λεπτά που μένουν, να πούμε για τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ναζιαζού, ο οποίος είναι ο αρχιγραμματεύς της Συνόδου και έχω τη χαρά και τιμή να συνεργάζομαι μαζί του στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. Είναι επίσης υπεύθυνος της Εθνικής Φιλοπτώχου. Τώρα αυτό το διάστημα που διανύουμε, η Φιλόπτωχος ήδη συγκεντρώνει για τους πληγέντες
από τις καταστροφικές, από την καταστροφική καταιγίδα Χελίν στην Νότια Αμερική, στις νότιες πολιτείες της Αμερικής, και ο Σεβασμιότατος ήταν εκεί, επισκέφτηκε καταστεμένες περιοχές. Σήμερα επισκέφτηκε, ο Σεβασμιότατος επισκέφτηκε τη Βαλτιμόρη, όπου βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, ο οποίος σήμερα γιορτάζει. Και να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, ο οποίος έχει έρθει στην Αμερική για δυστυχώς βαριά νόσο, και ο Σεβασμιότατος ήταν μαζί του και μετέφερε τις ευχές του Παναγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως κυρίου Βαρθολομαίου, αλλά και τις ευχές και προσευχές όλων μας, κληρικών και λαϊκών της Αρχιεπισκοπής. Και να δούμε και όλες τις άλλες προσπάθειες που γίνονται από την Εθνική Φιλόπτωχο για να βοηθηθούν τα θεάρεστα αυτά έργα φιλανθρωπικής υποστήριξης για τους πληγέντες στην Ελλάδα από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ήδη έχει γίνει μια επιτροπή, ένα επιτελείο, το οποίο επισκέφτηκε συγκεκριμένες περιοχές που είχαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, και υπάρχει τεράστια υποστήριξη από την Ομογένεια προς τους πληγέντες, αλλά και άλλα σημαντικά τμήματα της παιδείας, της φυλαγαθίας, τα οποία η Εθνική Φιλόπτωχος υποστηρίζει, και ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Ναζιανζού, κύριος Αθηναγόρας, θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα και θα μπορεί να μας μιλήσει και για αυτά ανάμεσα και για το Θείο Λόγο και όλα τα άλλα τα οποία θα μοιραστεί μαζί μας. Είναι και ο κεφαλαίος του γραφείου του Κατηχήσεως. Ναι. Και θρησκευτικής παιδείας, μάλιστα. Είναι επικεφαλής στο Γραφείο Θρησκευτικής Παιδείας και μάλιστα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εργασία ώστε να έχουν όλα τα παιδιά μας τα κατάλληλα κατηχητικά βοηθήματα, ώστε να διδάσκονται την πίστη μας. Και αυτό για εμάς είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί ο ελληνισμός μας χρειάζεται το βασικό συστατικό για να παραμείνει σε αυτή τη χώρα αλόβητος, είναι η πίστη και η γλώσσα μας, η ιστορία μας. Αυτά πρέπει να τα διατηρήσουμε, να τα συντηρήσουμε μέσα από τα σχολεία μας, τα ελληνικά σχολεία μας, τα κατηχητικά σχολεία μας, και παράγει η Αρχιεπισκοπή ένα εξαιρετικό έργο, ώστε να έχουμε το απαραίτητο υλικό και για τη θρησκευτική παιδεία και για την φυσικά γλωσσική αναβάθμιση και διόνυση των ιδεατών μας. Και ο Θεοφυλάστατος ως υπεύθυνος του Τμήματος Θρησκευτικής Παιδείας έχει προσδώσει πάρα πολλά. Οι ερχόμενοι ιερείς, οι κληρικοί που θα έρθουν να προσφέρουν τις ομιλίες του, είναι και ο πατήρ Γιώργιος Καζούλης, ο πατήρ Γιώργιος Λιβαδίτης, ο πατήρ Γρηγόριος Σαμακόπουλος, ο πατήρ Παντελέμων Παπαδόπουλος, ο πατήρ Γιώργιος Κολιός, ο πατήρ Κωνσταντίνος Καλογρίδης, ο πατήρ Βασίλειος Λούρος, ο πατήρ Νικόλας Πάρος, ο πατήρ Πέτρος Γκόμες, ο πρωτοσύγκλος της Αρχιεπισκοπής, το Θεοφυλέστατε Νεκτάριος της Διακλίας, και ο πατήρ Βασίλειος Αποστολίδης. Σας ευχαριστούμε για την ώρα σας και νομίζω θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ με τα ερχόμενα προγράμματα που θα γεμίζει τις ψυχές σας, τις καρδιές σας και το νου σας με τα ωραία, τα πνευματικά της πίστεως μας και της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο, και κύριε Δημήτρη Φιλιππίδη, κύριε Νίκο Φίλα, που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία σήμερα να μετατρέψουμε το στούντιο του ραδιοσταθμού Ελλάς FM σε ένα πνευματικό και ραδιοφωνικό άμβονα. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Ελλάς FM. Η εκπομπή ραδιοφωνικός άμβωνας της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προσφορά της οικογένειας του Στίβ Ζερβούδη και της οικογένειας του Κώστα Αντωνόπουλου. People come to Greece for a holiday,
But let me ask you, is it really a holiday to jump from the highest cliff into deep waters? Or to pick prickly fruit with bare hands? Shit. Washing food in seawater? Eating in a barn? Drinking 42% alcohol? Holding tight with strangers? Let me answer. No. Coming to Greece isn't really a holiday. It's so much more. Τραυματισμός ή ενόχληση τερματοφύλακα, καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί να στηρίξει την αναμέτρηση. Ωραία, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να πάμε ξανά στο Βερολίνο στον Γιώργο Πετρίδη. Ψήφια πλέον η διαφορά του Παναθηναϊκού Άκτορ. Ακριβώς έτσι είναι, Τάσο. 19-9 τώρα. Νωρίτερα οι πράσινοι ξέφυγαν ακόμα και με 12 από τη διαφορά. 19-7 να καλάθει στον ευρυδιασμό για την Άλμπα που μείωσε. Μάλιστα λίγο τη διαφορά στους 10. Έχει πάρει τη σκητάλη από τον Μήτογλου Λεσόρ, που έχει ήδη 8 πόντους με 3 στα 3 δίποτα. Οι δύο βολές, Λούκας από μέση απόσταση, θα στοχίσει και τον Λεσόρ για να πάρει το θετικό rebound, που θέλει να βάλει μέσα από τα χέρια, δεν καταφέρνει να την κρατήσει ο Παναγιώτης. Τώρα στην πεντάδα του Λούκα, Νάν, Γκριγκόνης, Μήτογλου και Λεσόρ. Ο αρχηγός του τριβλίου πήρε τη θέση του Λορέντζο Μπράουν. Αρκετές αλλαγές από την Άλμπα, η οποία είναι αρκετά άστοχη. Τάπα τώρα του Μήτογλου, αλλά με φάουλ είναι διαιτητές. Η τάπα του Μήτογλου στον Βέτελ, δύο βολές για τον ψηλό των Γερμανών. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινέλε του πρώτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός προηγείται 19-9 της Άλμπα. Τάσο. Ωραία. Θα επιστρέψουμε. Πάμε και πάλι στον Νίκο Σταματέλο. Τώρα θα συνεχιστεί η αναμέτρηση με το πλάγιο out από αριστερά με τον Ορτέγκα να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κάρμο. Και αυτός τον έσαι στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνει ο Μπρούμα για να πιέσει. Ρέτσος. Τάγια δεξιά περιμένει ο Ροντινέη. Προτιμά την μπάσα αριστερά στον Κάρμο. Το γέμισμα εκεί που τρέχει ο Τσικίνιο. Τραβά μαζί του τον Εμπί. Κρατά ο Τσικίνιο, Ορτέγκα, Κάρμο, Μουζακίτης, Ρέτσος, κάτω από τη μεσαία γραμμή Ολυμπιακός. Στο χώρο του κέντρου ο Μουζακίτης με τον Έσε. Κάρμο, το αριστερά, βαθιά μπαλιά, κινείται ο Ελκάμπη, προσπάθησε, δεν έκανε σωστό υπολογισμό μπάλας και να δημιουργήσει κάτι καλό στο 17ο λεπτό. Ο Ελκάμπη δεν έκανε σωστό υπολογισμό μπάλας. Δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά από τη βαθιά παλιά του Κάρμο. Χάθηκε η φάση για τον Ολυμπιακό. Βγήκε πολύ δυνατά ο Κάρμο, πήρε την κεφαλιά. Μάρτινς από αριστερά με τον Νιακατέ. Μουζακίτης, πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού στο Ροντινέη. Ο Ντινέη από δεξιά κάνει την σέντρα δυνατή. Κόρνερ. Ζωάο Φερέιρα δεν ήξερε τι γίνεται στην πλάτη του. Προτίμησε να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Σε 18 λεπτό. Μουζακίτης πηγαίνει να εκτελέσει και το δεύτερο κόρνερ της βραδιάς για τους Ερυθρόλευκους. Όλος ο κόσμος στην μεγάλη περιοχή. 2-3 μέτρα φόρα από τον Μουζακίτη. Τώρα θα εκτελέσει. Ο Κάρμο παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ματέος μπλοκάρει εύκολα. Ματέος στο βολέ. Ψάχνοντας τον Ρικάρντο Όρτα. Έχει γυρίσει ο Μάρτινς. Παραχωρεί πλάγιο out από δεξιά για την Μπράγκα. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ζωάο Φερέιρα, πλάγι out από δεξιά για την Μπράγκα. Όρτα, Μάριν, αλλάζει με τον Όρτα. Μαρτίνεφ, ξανά Άντρε Όρτα, Μπρούμα από αριστερά. Μέσα στην περιοχή για τον Μαρτίνεφ, θέλει να γυρίσει. Κάρμο απομακρύνει σε δύο χρόνους. Κωστίνια έβαλε ωραία το κορμί για να αποφύγει τον Μπρούμα. Ελκαμπή, δυνατές οι μονομαχίες, θέλει να γυρίσει για τον Τζικίνιο, ψάχνει κάποιο στήριγμα, ωραία κίνηση Ελκαμπή, είναι δυνατή η πάσα, βγήκε και απομάκρυνε με τα πόδια
ο Ματέους στο 19ο λεπτό και τώρα άργησε να πάει ο Κάρμος στην σπάση, πήρε όμως την κεφαλιά και είναι πεσμένος ο Φερνάντες στον αγωνιστικό χώρο. Οι Πορτογάλοι διαμαρτύρονται για πέναλτι. Ο Πολωνός διαιτής λέει δεν υπάρχει το παραμικρό. Έντονες οι διαμαρτυρίες, έντονες και οι παρατηρήσεις του διαιτητή της αναμέτρησης. Δεν είμαι σίγουρος, Νίκο. Ο Πολωνός είναι απόλυτος ότι δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω αν είχες και... replay. Όχι, έβλεπα τον αγωνιστικό χώρο, πάντως και στο VAR δεν έχουν δει παράβαση.